Καλή ή κακή την πήρε. Να έρθει και ο κύριος Λοβέρδος, γιατί επί θητείας του συνέβησαν διάφορα για τον Τιτάν, κυρίως, τα οποία έχουν ενδιαφέρον για την Επιτροπή. Είπαμε να έρθουν οι διάλληλοι υπουργοί να κλείσουν τη διαδικασία και των τριών κύκλων συζητήσεων και για το Τιτάν και για το Κελπνό και για το φάρμακο. Αυτή ήταν η απόφασή μας. Ξέρετε, να διαφυλάξουμε το κύρος και την αξιοπιστία μας και να μην τα βάλουμε στην Κυριακά τις αποφάσεις της Επιτροπής. Αυτή ήταν η απόφαση. Ο κύριος Λοβέρδος έστειλε μια επιστολή και κρίναμε ότι έχει να πει κάποια πράγματα που αφορά το ρίκος Τιτάν. Κυρίως ο κύριος Λοβέρδος. Κυρίως. Οι άλλοι υπουργοί ούτως ή άλλως θα ξαναρωτηθούν όταν έρθουν για το Κελπνό, για το φάρμακο κλπ. Εγώ εμένω στην ίδια απόφαση της Επιτροπής. Θα την τηρήσουμε. Ένα. Δεύτερο. Άκουσα τον κύριο Γιουργαντά πριν να επικαλείται την επιθυμία ή τη βούληση, έστω και ποινικτική, ποινικτικά διατυπωμένη των εργαζομένων, να αξιοποιηθεί το ρίκος Τιτάν πιθανόν με τη μεταφορά του στο ΙΣΥ. Πολύ αργά δεν το σκεφτήκατε, κύριε Γιουργαντά. Πολύ. Το κόσμημα το οποίο κατάντησε σκουπίδι, όπως εσείς είπατε 60 εδώ. 60 εκατομμύρια το δίνει η Μηθέα. Όπως το είπατε εδώ στους μάρτυρες, το κόσμημα το οποίο κατάντησε επιθυμία σας σκουπίδι, τώρα ανακαλείται, επιθυμείτε κι εσείς να πάει στο ΕΣΥ. Δεν το κάνατε επιθυμία σας. Τι θέλετε τώρα. Σας βεβαιώνουμε λοιπόν ότι αν υπάρχει η ελάχιστη δυνατότητα να γίνει, θα πραγματοποιηθεί. Αυτή είναι η επιθυμία μας. Αφήστε το, δεν αφορά κανέναν η τιμή. Αυτό αφορά λοιπόν, άλλη διαδικασία. Εντάξει, αυτό είναι τώρα. Είναι θέμα πολιτικής, είναι λοιπόν. Θέμα πολιτικής βούλησης. Είναι θέμα πολιτικής. Σας παρακαλώ, μην επεμβαίνετε. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Και να είστε βέβαιοι ότι. Εντάξει, σας παρακαλώ. Ναι, εντάξει, η σημερινή κυβέρνηση, κύριε Μηταράκη. Μα μην επεμβαίνετε τώρα. Πρέπει να φωνάζουμε τώρα όλοι μαζί. Τι λέτε, τι λέτε. Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Ως αντιπολίτευση, αν μπορείτε, σας παρακαλώ. Αν μπορείτε, πάρτε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνει ο Έλληνας πολίτης και ο ελληνικός λαός ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα, ως αξιωματική αντιπολίτευση, υιοθετεί να γίνει οτιδήποτε απεχθανόταν ως κυβέρνηση. Ας το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Και ένα τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ένα δεδομένο. Η πληροφορία μας από τον Προεδρείο της Βουλής είναι ότι έρχεται μια νομοθετική καταιγίδα. 6 νομοσχέδια, τα οποία θα εισαχθούν όλα με την τακτική διαδικασία. Φανταστείτε, θα έχει 4 συνεδριάσεις νομίζω των επιτροπών και μια ολομέλεια 5. Επί 6 νομοσχέδια θα έχουμε 30 συνεδριάσεις επιτροπών και ολομέλειας το επόμενο 15ήμερο. Αυτό πρέπει να το συνεκτιμήσουμε σχετικά με το πώς παραγωγήσουμε τις εργασίες μας. Εγώ νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι θα κάνουμε μια συνεδρία στην άλλη Τετάρτη και ακόμα μια την άλλη Τετάρτη για κλείσουμε το ρίκος Τιτάν. Και από εκεί πέρα ο καθένας να πάρει το υλικό όλο που συγκεντρώθηκε το ρίκος Τιτάν, ώστε επιστρέφοντες να έχουμε ήδη μια πρόταση σχετικά με το ρίκος Τιτάν. Λοιπόν, με συγχωρείτε, μισό λεπτό. Έχει ζητήσει το λόγο, κυρία Χριστοφιλοπούλου, και τελειώνουν τα διαδικαστικά.